Γελμένο τη Αθήνα χαιρετίζει τη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση των συναδέλφων τη ειδική αγωγή. Είναι ένα αποφασιστικό βήμα κλιμάκωση τη πάλη του κλάδου απέναντι στην προκλητικότητα, την αδιαφορία, τον κινησμό του Υπουργείου Παιδεία, τη κυβέρνηση που έχει αφήσει παιδιά και εκπαιδευτικού στην ειδική αγωγή κυριολεκτικά στο έλεο. Δεν έχει εμβολιαστεί ούτε ένα συνάδελφο. Δεν γίνονται μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ όπως θα έπρεπε συστηματικά σε όλα τα ειδικά σχολεία. Δεν έχουν αυξήσει τα μέσα μεταφοράς αυτών των παιδιών. Δεν προσλαμβάνονται περισσότεροι εκπαιδευτικοί για να αραιώσουν τα τμήματα, οι ομάδες των μαθητών. Πολύ περισσότερο. Μάρτιο μήνα και υπάρχουν ακόμα κενά που δεν καλύπτονται. Δεν υπάρχουν νοσηλευτές σε όλα τα σχολεία. Είναι ελλιπέστατο το προσωπικό καθαριότητας. Συνάδελφοι, τα ειδικά σχολεία του Αγίου Δημητρίου, δύο από τα τρία στα ειδικά σχολεία αυτά, δύο από τα τρία σχολεία του χώρου αυτού ευθύνης του σωματείου μας, βρίσκονται ήδη σε αναστολή λειτουργίας λόγω κρουσμάτων. Είδαμε και στην πράξη τι πάει να πει πρωτόκολλα λάστιχο. Έπρεπε να δώσει αγώνα το σωματείο για να συρθεί η διοίκηση να αποδεχθεί ότι σε δύο συστεγαζόμενα σχολεία ειδικής αγωγής με τα παιδιά να συγχρονίζονται παντού, φυσικά και στη μεταφορά τους, δεν μπορεί να συζητάμε για το αν τα κρούσματα είναι 2, 3, 4 και για το ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι στενές επαφές των κρούσματων. Παίζουν κυριολεκτικά τις ζωές των συναδέλφων και των παιδιών μας στα ζάρια, στην τύχη. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό είναι το έγκλημά τους. Συνάδελφοι, η κυβέρνηση απουσίαζε, αδιαφορούσε στο πρώτο lockdown, όταν κράτησε την ειδική αγωγή κλειστή επί τόσο καιρό, χωρίς να λαμβάνει κανένα μέτρο και για τη μόρφωση και για την πρόνοια που απαιτείται για αυτά τα παιδιά. Το ίδιο αδιαφορεί, απουσιάζει και σήμερα, που τα κρατάει ανοιχτά χωρίς το παραμικρό μέτρο προστασίας. Αυτά τα αυτονόητα μέτρα παλεύουμε και διεκδικούμε ένα χρόνο τώρα, αδιάκοπα. Έχουμε απέναντί μας ένα κράτος που όλη του η αποστολή είναι η προστασία των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Για αυτούς η προστασία της υγείας του λαού είναι κόστος. Έχουμε απέναντί μας και τη συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση που είπε στον λαό ότι να λογαριαστούμε μετά. Και σήμερα μιλάει για πολιτικά moratorium. Μας ζητάνε να κάτσουμε ήσυχα δηλαδή. Ενώ για όλους αυτούς, ακόμα και το εμβόλιο που πρέπει να σώσει ζωές, είναι εμπόρευμα. Εμείς λέμε όχι. Η ζωή, η υγεία, η μόρφωση των παιδιών μας τώρα κινδυνεύουν, τώρα υποβαθμίζονται ακόμα πιο πολύ. Για εμάς η ζωή, η υγεία, η μόρφωση δεν χωράνε στο στενό κορσέ του οικονομικού συμφέροντος, των κερδών των λίγων. Γι' αυτό δηλώνουμε ότι ο αγώνας δεν αναστέλλεται. Με όλα τα μέτρα προστασίας, τα οποία τηρούμε πολύ καλύτερα από τη μεγαλοεργοδοσία και το κράτος της, συνεχίζουμε. Είναι δεδομένο ότι οι αγώνες μας αυτοί δεν θα πάνε χαμένοι, αφήνουν παρακαταθήκη. Ο αγώνας δεν αναστέλλεται, συνάδελφοι.